Η κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός μπορεί να πανηγυρίζει για την επενδυτική βαθμίδα, όμως τους μεγαλοεπιχειρηματίες ευνοεί για να δανείζονται φτηνά. Ή καμαρώνεται που αυγαταίνουν τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, όμως είναι από τη φορολαϊλασία των λαϊκών στρωμάτων. Ή παρουσιάζεται το ΑΕΠ σε καλύτερη πορεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από αυτή την πίτα ελάχιστα περισσεύουν για την υγεία του λαού και τη μόρφωση των παιδιών του, για αυξήσεις μισθών και συντάξεων για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον εφιάλτη της ακρίβειας στα τρόφιμα και βασικά μέσα, τα αυξανόμενα ενίκια και την ενέργεια, αλλά και την πρόνοια, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό που στραγγαλίζεται. Δεν υπάρχουν συνολικά στοιχειώδεις κάλυψη σε βασικές λαϊκές ανάγκες και αυτά καθρεφτίζονται στον προϋπολογισμό του 2024. Σήμερα πεινάνε και όσοι δουλεύουν με μισθούς φτώχειας και όσοι παίρνουν μια χαμηλή σύνταξη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής σας και όσων σας εγκομιάζουν, κύριε Υπουργέ. Λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε καμία παρατήρηση στον προϋπολογισμό και πολλά συγχαρήκια δεχτήκατε από τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και την κυρία Λαγκάρτ και άλλους. Μα τη σκληρή πολιτική τους περνάτε και σε αυτόν τον προϋπολογισμό, γιατί και εσείς και τα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου ψηφίζετε και υλοποιείτε την αντιδραστική φιλομονοπωλιακή πολιτική τους. Υποφέρουν οι λαοί για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό κάνετε αδίστακτα και προκλητικά. Και σας αξιολογούν, ναι, σας στηρίζουν ξεδιάντροπα. Τα πάντα εμπορευματοποιούνται. Ακόμα και το αγνό φύλαθλο συνέστημα. Τα μέτρα σας, όπως και των προηγουμένων κυβερνήσεων, στηρίζουν διαχρονικά τη σαπίλα του αθλητισμού εμπόρευμα και της ομάδας επιχείρησης με διάφορους τρόπους, στρώνοντας το έδαφος για επόμενα εγκλήματα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα μεγάλα προβλήματα. Καίνε καθημερινά τη λαϊκή οικογένεια και θα επιδεινωθούν. Το πιστοποιεί ο προϋπολογισμός σας, όσο και να θέλετε να παρουσιάσετε τη νύχτα μέρα. Στην υγεία, το σύνολο δαπάνης, το κράτος συμμετέχει με το 30%, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες, δηλαδή από την τσέπη μας, είναι 70%. Αφού διαγνωστικές εξετάσεις που έχει ανάγκη η λαϊκή οικογένεια, υπάρχει περιορισμός ή δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ ή δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ανάγκες λόγω υποστελέχωσης ή ελλείψεων στον εξοπλισμό, παραδείγματος χάρη. Μεγάλες λίστες χειρουργείων. Γι' αυτό η αύξηση κατά 4,5% στο Υπουργείο Υγείας δεν καλύπτει την υποχρηματοδότηση των προηγούμενων χρόνων, τις τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμό κλπ. Και η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Εξάλλου η μικρή αύξηση αφορά σε μεγάλο βαθμό απλήρωτες υποχρεώσεις δημοσίων μονάδων υγείας και όχι κάλυψη νέων αναγκών. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Χρηματοδοτεί αποσπασματικά και ληξιπρόθεσμα προγράμματα πρόληψης και αναμόρφωση του μηχανισμού του Claw Bank, όπως απαιτούν οι φαρμακοβιομήχανοι για να κερδίζουν περισσότερα και να απολύουν ακόμα και συνδικαλιστές, όπως στην Bifacin για εκφοβισμό. Όμως δεν θα περάσει. Το εγγυώνται οι αγώνες των εργαζομένων. Θέτεται κριτήριο το οικονομικό στοιχείο, αντί ενίσχυσης για υγειονομικό προσωπικό, που είναι το βασικότερο πρόβλημα, μιλάτε για αντοχές της οικονομίας. Δηλαδή, θα συνεχιστεί η υποστελέχωση και η επιδείνωση των δημοσίων μονάδων υγείας. Έτσι,
Συνολικά, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα ευνοεί τους επιχειρηματικούς ομίλους. Για αυτούς νομοθετείτε. Τα ίδια και στην παιδεία. Κλείνει στρόφιγγα, ακόμα και για λειτουργικά έξοδα και συντήρηση των σχολικών μονάδων που παραμένουν καθαϊλωμένα χαμηλά εδώ και μια δεκαετία. Ούτε καν σχέδιο αντικατάστασης των εκατοντάδων άθλιων τσίγκινων κουτιών που στεγάζουν μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λιγότερη μόνιμη εκπαιδευτική. Θα εργαστούν και μειωμένοι πόροι κατά 135 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα ξεπερνά το 1,2 δις εξωσχολική στήριξη. Είναι ο Γολγοθάς της εμπορευματοποίησης για κάθε λαϊκή οικογένεια. Οι αναπληρωτές το 38,5% χωρίς να έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά και τσακισμένοι οι μισθοί τους, αυξήσεις κοροϊδία, αφορά μόνο το επίδομα ευθύνης, κίνητρο για υψηλόβαθμα στελέχη, ώστε να επιβάλλουν όλο το αντιεκπαιδευτικό πλωστάσιο τους στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, κόντρα στους αγώνες τους, ενάντια στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών, όπως είναι η περιβόητη αξιολόγηση που όλοι σας προωθήσατε. Ταυτόχρονα, ο πολυδιαφημισμένος αντισεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων που ανατέθηκε από την κυβέρνηση στο ΤΕΕ βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Αν και το 70% των σχολικών κτηρίων κτίστηκαν στις αρχές του αιώνα ως το 1985. Αλλά και τα σχολικά γεύματα, καθυλωμένα. Στο 35% των μαθητών, καμιά αύξηση δαπάνη στον προϋπολογισμό, αν και διευρύνεται το φάσμα της φτώχειας. Προβάλλεται το νέο ψηφιακό σχολείο που θα ανοίξει μια μεγάλη ψηφιακή αγορά και στα σχολεία. Όμως, πρέπει να έχετε υπόψη και την αρνητική πείρα από προηγμένες καπιταλιστικές χώρες, όπως Σουηδία και Φιλανδία. Εισήγαγαν μαζικά ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση. Τώρα τα μαζεύουν στις αποθήκες, γιατί οι απόφοιτοι τους υστερούν σε βασικές ικανότητες, όπως είναι η γραφή. Επιστρέφουν λοιπόν στο χαρτί και το μολύβι. Ωστόσο, όσο τσιγκούνιδες εμφανίζεστε στη δημόσια υγεία και παιδεία, τόσο απλόχεροι είσαστε με τις στρατιωτικές δαπάνες και τη χρηματοδότηση των ατοικών επιχειρήσεων που ακολουθούν μια σταθερά ανωδική πορεία, εξυπηρετώντας τους σχεδιασμούς της ελληνικής αστικής τάξης για γεωστρατηγική της αναβάθμιση, μέσα από την ανάληψη ακόμα πιο ενεργού ρόλου ευρωατλαντικού χωροφύλακα στην ευρύτερη περιοχή. Το 2024 λοιπόν τσακίζεται το εργατικό λαϊκό εισόδημα προκειμένου να στηρίζονται οι νατοικοί εξοπλισμοί που δεν αφορούν την άμυνα της χώρας, αλλά επιχειρησιακές ανάγκες του ΝΑΤΟ, όπως αποστολή φρεγατών στην περιοχή της Παλαιστίνης μαζί με Αμερικανο-Νατοϊκή αρμάδα, αποστολή Patriot στη Σαουδική Αραβία για αντιπυραυλική ασφάλειά της στον πόλεμο με Ιεμένη, αλλά και ελληνικά οπλικά συστήματα αποσύρθηκαν από ελληνικά νησιά για να σταλούν στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτά κάνετε. Την ίδια στιγμή οι πληστηριασμοί πολλαπλασιάζονται και νομοθετείται για τα κέρδη τραπεζών και κορακιών. Αν και τα επιτόκια αυξήθηκαν πολλαπλώς, γι' αυτό στους μικροεπαγγελματίες, αν και το 65% οφείλει σε ασφαλιστικά ταμεία, όμως φορτώνονται με επιπλέον φορολογικά βάρη από το νέο φορολογικό έκτρωμα με στόχο τη βίαιη μείωσή τους. Ωστόσο, το μεγάλο κεφάλαιο απολαμβάνει όχι μόνο φτηνό εργατικό δυναμικό,
αλλά και νέες μειώσεις σε φόρους συγκέντρωση κεφαλαίου, των χρηματιστηριακών συναλλαγών και κατάργηση φόρου σε κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. Ενώ συνεχίζεται η μείωση εργοδοτικών εισφορών κατά 3 μονάδες. Να γιατί το 95% των φορολογικών εσόδων πληρώνονται από λαϊκά στρώματα. Προβάλλεται τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 12 χρόνια και χωρίς να παίρνετε υπόψη τον πληθωρισμό. Ουσιαστικά, μονιμοποιείτε τις περικοπές που εφάρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όπως κατάργηση 13ου και 14ου μισθού. Μόνο το 2022 είχαμε πραγματική μείωση 7,5 περίπου τα 100 του μισθού. Επίσης, η ονομαστική αύξηση στις συντάξεις είναι μόλις 3% κάτω από τον πληθωρισμό και την ελάχιστη αυτή αύξηση δεν την παίρνουν 750.000 συνταξιούχοι, δηλαδή το 30%. Και τι μας παρουσίασε ο κύριος Υπουργός? Τα νούμερα, όχι τα ποσοστά, γιατί θα ντραπεί η ντροπή της κοροϊδίας. Σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, παρουσιάζεται στον προϋπολογισμό ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Βασικό του κριτήριο το κέρδος του μεγαλοκαπιταλιστή και όχι η ικανοποίηση των αναγκών του λαού για αυτάρκεια σε ποιοτικά και σε προσιτές τιμές τρόφιμα. Γι' αυτό βασικούς άξονες της κρατικής παρέμβασης στον προϋπολογισμό έχετε τη συγκέντρωση με κίνητρα ακόμα και σε συλλογικά σχήματα, της παραγωγής και υπαγωγής της στον έλεγχο των μονοπωλιακών ομίλων. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η χορήγηση των επιδοτήσεων της ΚΑΠ στον αγρότη για εξασφάλιση πρώτης ύλης στη βιομηχανία μέχρι να συγκεντρωθεί η παραγωγή σε λίγα χέρια. Τις επιδοτήσεις ουσιαστικά καρπώνονται οι όμιλοι της εμπορίας και μεταποίησης καταλυστεύοντας το βιοπαλλεστή αγρότη. Γι' αυτό μεταξύ 2009 και 2020 ο αριθμός των αγροτών μειώθηκε κατά 26,5% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες μειώσεις κατά 25% της προκαταβολής στη βασική ενίσχυση, αυτό είναι το αποτέλεσμα της νέας ΚΑΠ που στηρίζουν και ψηφίζουν όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Ακόμα και στον προϋπολογισμό δεν προβλέπεται καμία έκπτωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο που καταργήθηκε στο τρίτο μνημόνιο. Ωστόσο, συνεχίζουν να απολαμβάνουν αφορολόγητο οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι αεροπορικές εταιρείες και άλλοι. Δεν προβλέπεται ενίσχυση του ΕΛΓΑ παρά τις υποσχέσεις για επιπλέον πίστοση 110 εκατομμύρια το 2024, όταν το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί και δεν αναπληρώνει το χαμένο εισόδημα, ακόμα και από φυσικές καταστροφές. Συνεχίζεται λοιπόν η υποχρηματοδότηση των κρατικών φορέων, ο ΠΚΠ, ΕΦΕ, ΤΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, ΜΠΕΝΑΚΙΟ. Μαστίζονται από υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ιδιωτικοποίηση αρμοδιοτήτων και υποχρηματοδότηση έργων, όπως αντιπλημμυρικά πρόληψη πυρκαγιών και άλλων που δεν είναι ανταποδοτικά για το κεφάλαιο. Και την ίδια ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια για Ραφάλ, το κράτος δεν διαθέτει ούτε ένα αεροπλάνο για την αντιχαλαζική προστασία. Τόσο πολύ ενδιαφέρεστε για την αγροτιά, γι' αυτό δίκαια βγαίνουν με τρακτέρ στους δρόμους για το δίκαιο και την επιβίωσή τους. Τελικά, ο προϋπολογισμός 2024 έχει ταξικό αντιλαϊκό χαρακτήρα. Διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στις λαϊκές ανάγκες και το βαθμό ικανοποίησής τους. Κυριαρχεί η πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης βασικών αναγκών του λαού. Υποτάσσεται στο κόστος όφελος σύμφωνα με τις προτεραιότητες της καπιταλιστικής οικονομίας, αφήνοντας το έλεος της ανάγκης του λαού.
Συνεπώς, λύση είναι η ανατροπή της καπιταλιστικής απειλής και βαρβαρότητας με συγκέντρωση δυνάμεων για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα έχει προτεραιότητα την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων σε όφελος της εργατικής τάξης και όλου του λαού, με μόνιμη και σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, αθλητισμό, πολιτισμό και ό,τι έχει ανάγκη ο λαός, με κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και τα μέσα παραγωγής στην υπηρεσία του. Δεν είναι ουτοπία. Υπήρξαν αυτές οι κατακτήσεις από τον περασμένο αιώνα με το σοσιαλισμό, κομμουνισμό και ό,τι λάθη και αδυναμίες υπήρξαν διορθώνονται. Είναι ένα ποιοτικά ανώτερο σύστημα γιατί φροντίζει τον άνθρωπο και όχι τα καπιταλιστικά κέρδη.